Κυρίες και κύριοι, μια σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Αλεξανδρούπολη. Μια εκδήλωση η οποία σίγουρα θα αναδείξει το μεγαλείο μια τετάνιου έργου ενός μεγάλου παγκόσμιας φήμης μουσικού συνθέτη. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, τις οποίες θα τις επιβεβαιώσουμε τώρα, στις 21-22 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη θα βρίσκεται ο μεγάλος παγκοσμίου φήμης, όπως είπαμε, μουσικού συνθέτης, ο κύριος Μίκης Θεοδωράκης. Θα μας το επιβεβαιώσει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαμπάκης, με τον οποίο τώρα θα συνομιλήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, χαίρετε, σας ευχαριστώ θερμά για την επαφή μας. Όπως προείπα, ο Μίκης Θεοδωράκης θα είναι στην Αλεξανδρούπολη 21 και 22 Οκτωβρίου, αν όλα πάνε καλά, υπονοώντας ότι η υγεία του είναι σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και ευχόμαστε να είναι καλά για να έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι είναι. Σπέγγε, Ρούκα. Έτσι είναι πράγματι. Ο Μίκης, ο Θεοδωράκης, ο Μίκης, ο δικός μας, έτσι λέγεται πια εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί είναι παγκοσμίου φήμης Έλληνας, ο οποίος όπου και αν ακούσει το όνομά του, συγκινεί και τιμά την παραστάκη τους Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν τιμή για μας να έρθει στις 21 του μηνός στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό έγινε χάρη της προσπάθειας της κυρίας Ιωάννας Μπάζας και της κυρίας Γιανακίδου, οι οποίες με πλησίασαν μαζί με την κυρία Νικολάου και θέλουμε να παρέμβουμε έτσι ώστε επισήμως να καλέσουμε. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι, κύριε Δήμαρχε, ότι το Μάιο είχατε προσκαλέσει εσείς ο Μητροπολίτης και η κυρία Γιανακίδου τον κύριο Θεοδωράκη να έρθει στα Λευτέρια και υπήρχε μια επιστολή από τότε για επίσκεψη του Σαββατοκύριακου. Αλήθεια είναι. Αυτή η επιστολή υπήρχε από τότε. Δεν έγινε όμως δυστυχώς. Για λόγους υγείας. Αλλά ναι, υπήρξε μια αναβολή και τώρα πράγματι με την διαμεσολάβηση των κυρίων αυτών και με τη δικιά μας την επιστολή εκείνη ευωδόθηκε και στις 21 του μηνός έρχεται. Δεν έχει σημασία αν εγώ ή κάποιος άλλος ή η κυρία Νικολάου. Σημασία έχει ότι όλοι μαζί προσπαθήσαμε και φέρνουμε τον άνθρωπο αυτόν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχει επαφή με παιδιά του γυμνασίου το πρωί και το απόγευμα. Θα έχει επαφή με τους Αλεξανδρουπολίτες, όσοι θέλουν να έρθουν να τον ακούσουν, να δουν από κοντά τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι μια ζωντανή ιστορία της μουσικής, του πολιτισμού και της πολιτικής στην Ελλάδα. Είναι ένα γεγονός καταπληκτικό, το περιμένω και εγώ με αγωνία, γιατί και εγώ είμαι από εκείνους τους Έλληνες και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς, όπως κι αν είναι διαφοροποιημένος ιδεολογικά με αυτόν τον άνθρωπο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι έκανε επαναστάσεις, ήταν συγκρουσιακός σε θέσεις και τελικώς πήγε σε χώρους διάφορους, έτσι ώστε σήμερα να λέμε ότι αν οι Έλληνες ήταν έτσι και προσκυνούσαν κάθε φορά αυτό το οποίο πίστευαν ως δυναμική στο χρόνο και στο χώρο, ίσως οι Έλληνες και η Ελλάδα να βρίσκονταν τώρα σε αυτό το κατάτημα. Υπονοείται ότι το πνεύμα της ανταρσίας υπάρχει στο Μίκη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι όπου και αν έγινε, μόνο ζωή έδωσε. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα κάνει κάτι την ημέρα εκείνη στο Δημοτικό Θέατρο για τον Μίκη Θεοδωράκη? Κοιτάξτε, Θα τον ανακηρύξει επίτιμο δημότη. Θα τον κηρύξουμε επίτιμο δημότη. Είναι μεγάλη ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη να αποκτήσει ένα δημότη σαν τον Μίκη Θεοδωράκη. Νομίζω ότι εξάλλου είναι και υποχρέωσή μας και δεν μπορούμε παρά να είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτόν αυτές τις δύο μέρες που θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Δεν το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω δεν θα το αρνηθεί κανένας, αλλά θα το περάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, υποθέτω. Βεβαίως. Θα το περάσουμε. Την Τρίτη έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το βάλουμε ως πρώτη ανακοίνωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίδραση. Να σας πω κάτι. Το πάνε σε έναν άνθρωπο δεν είναι τι πιστεύει. Είναι η ετοιμότητά του και η αξία του. Αν υπάρχουν αυτά τα δυο, τότε μετράνε και όλα τα άλλα. Αν έχει μια εκπληκτική ιδεολογία, αλλά δεν έχει ετοιμότητα και αξία, τι να το κάνω εγώ? Αντιλαμβάνεστε ότι είναι νεκρό γράμμα και ο λόγος δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο αν ακολουθείται από την ετοιμότητα. Μάλιστα. Και άρα όλοι μπορούμε να περιμένουμε πλέον αυτό το τιτάνιο συνθέτη. Κυριολεκτικά το έργο του είναι τιτάνιο, είναι μέγιστο, στις 21 Οκτωβρίου και ελπίζουμε όμως ότι δεν θα συμπλακούν οι ιδιότητές του αυτοί ενός ανθρώπου παγκόσμιου πολιτισμού με τις πρόσφατες δραστηριότητες του σε κινηματική πολιτική, στην οποία εκεί αντί να ενώνει τους Έλληνες, τους διχάζει μάλλον. Ναι, δεν θα το ήθελα αυτό και ήταν και το ζητούμενο ότι δεν θα εμπλακούμε σε πολιτικές θέσεις. Οι οποίες διχάζουν, αν δεν ενώνουν. Ναι, αν και στη δημοκρατία, κύριε Δούκα, όλα είναι, αλλά δεν θα ήθελα αυτός ο άνθρωπος
με τον τρόπο που θα βγει στην Αλεξανδρούπολη, δεν θα θέλω να αποτραφεί σε μία μερίδα και να δυσαρεστεί σε μία άλλη. Θέλω να έρθει ο Μίκης Θεοδωράκης, μέσα στον πολιτισμό, μέσα στη μουσική, και αυτός ο άνθρωπος μας πει μερικά πράγματα από το χώρο αυτόν, και όλα τα άλλα τα βλέπουμε στο μέλλον. Είναι ένας άνθρωπος πάνω από 85 χρονών και δεν ξέρω να έχει ζωή και να ζήσει μέχρι τα 100 του άνθρωπος και να τα ξεπεράσει. Αλλά θα ήθελα να το δω ως μορφή πολιτισμού και μέσα στον χώρο της μουσικής, και έτσι να έχω άκουσμα αυτόν. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Από το 1999 εκκρεμούσε η επέκταση του σχεδίου πώλησης στη Χιλή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μετά τον απεγκλωβισμό της υπόθεσης, σύμφωνα με την πρόεδρο του κτήματος μεσαιτών Θράκης, κυρία Αγγελική Γκρασνέλη, μπορούν να προχωρήσουν οι αγοροπολισίες στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και η κατασκευή νέων κατοικιών. Να σημειωθεί πως μοναδική αλλαγή της μελέτης που κατέθεσε ήταν η μετατόπιση της οικονομικής άδειας για την περιοχή της Χιλής στα 10 μέτρα από τη θάλασσα. Μετά και τη θετική έκβαση της υπόθεσης για την επέκταση του σχεδίου πόλης της Χιλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, χαμογελά ικανοποίησης ήρθαν στα πρόσωπα αρκετών πολιτών που έχουν εκτάσεις γης στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επέκταση, σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου Κτηματομεσητών Θράκης, Αγγελική Κρασνέλη, θα βοηθήσει σημαντικά στην αγοροπολισία των οικοπαίδων αλλά και στην ανέγερση νέων κατοικιών σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα διευκολύνει όλους τους πολίτες σε πάρα πολλές πλευρές. Για να πω λίγο αναλυτικότερα τα ωφέλη του, θα αναφερθώ μόνο στις τιμές των οικοπαίδων, στη δυνατότητα των πολιτών να επιλέξουν και να χτίσουν, αγοράζοντας ένα φτηνό οικόπεδο, να χτίσουν ένα σπίτι λίγο πιο ανεξάρτητο, λίγο πιο ελεύθερο, λίγο πιο άνετο, σαφώς σε κάποια τιμή που αυτή τη στιγμή είναι απογορευτική. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή αυτές οι τιμές θα είναι ιδανικές για κάποιους που θα μπορούν να τις πλησιάσουν και να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο ζωής. Με λίγα λόγια, αν αυτό το έργο ή αν η επέκταση σχεδίου από την πλευρά της Χιλής, όπως και από τις άλλες πλευρές της πόλης, είχε ολοκληρωθεί πιο σύντομα, δεν θα είχε στριμωχτεί η πόλη μας, πιστεύω, τόσο πολύ όπως είναι στριμωγμένη σήμερα. Η υπόθεση που εκκρεμούσε από το 1999 έλαβε τέλος και, όπως δήλωσε κυρία Γκρασνέλη, οι τιμές των οικοπαίδων λόγω της κρίσης αναμένεται να είναι χαμηλές, όπως επίσης και το κόστος κατασκευής των κατοικιών. Η αναμονή αυτή νομίζω ότι είχε κουράσει και εμάς και τους πολίτες και τον κλάδο της οικοδομής και τους μηχανικούς και τους κατασκευαστές. Θεωρώ ότι τώρα πλέον, με την ολοκλήρωσή του, θα μπορούμε όλοι να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Και ο κόσμος της οικοδομής και οι μηχανικοί και οι κατασκευαστές. Τι θέλω να πω με αυτό? Η κατασκευή ενός σπιτιού έχει δύο κοστολόγια. Το ένα κοστολόγιο είναι το κόστος κατασκευής σε ό,τι αφορά τα υλικά, και το άλλο είναι το κόστος αγοράς γης. Όταν η γη λοιπόν είναι λίγο πιο προσιτή και η τιμή είναι προσβάσιμη στον πολίτη, προσβάσιμη στον μηχανικό, τότε αυτομάτως η κατασκευή και η αγορά και η απόκτηση μιας κατοικίας γίνεται πολύ πιο εύκολα. Πιστεύω λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλεως της Χιλής θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο άνοιγμα της πόλης σε ένα πιο στρωτό και πιο ορθό σχέδιο, το οποίο θα γίνει με αργό ρυθμό αλλά όχι ανορθόδοξα, βιαστικά, όπως γινόταν παλαιότερα. Η υπόθεση θα περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να σημειωθεί πως μοναδική αλλαγή της μελέτης που κατατέθηκε ήταν η μετατόπιση της οικοδομικής άδειας για την περιοχή της Χιλής στα 10 μέτρα από τη θάλασσα. Πιθανόν θα έρθουν και κάποιοι επενδυτές από τον υπόλοιπο χώρο του νομού, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια κατοικία, ένα χώρο, ένα κομμάτι γης στην καινούργια επέκταση, είναι και προς τη θάλασσα, και νομίζω ότι επίσης και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι θα διευκολυνθούν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς, γιατί μέσα στην επέκταση ενός σχεδίου που γίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα σημερινά δεδομένα και, όπως ξαναείπα, όχι βιαστικά, θα υπάρχει σίγουρα προγραμματισμός για χώρους, χώρους πρασίνου, πάρκων, χώρους σχολείων, θα κατασκευαστούν και θα οριοθετηθούν δημοτικά σχολεία, που αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, λείπουν από την πόλη και δεν είναι αρκετά.